Με ιδιωτικές συμβάσεις δεν θα βρούμε τίποτα, όλα είναι άμεμπτες στις ιδιωτικές συμβάσεις. Όχι όταν καταχρώνται τελικά δημόσιο χρήμα, αυτό ψάχναμε. Μετά λοιπόν από 9 μήνες πυκνών εργασιών, χιλιάδες σελίδες, χιλιάδες έγγραφα μελέτης, πρακτικά καταθέσεις μαρτυρικές, φτάσαμε σε ένα πόρισμα 1.000 περίπου σελίδων όλα μαζί. Δύο είναι οι κύριες θεωρήσεις. Η μία είναι της πλειοψηφίας που λέμε υπήρχε διαπλοκή και καταδείξαμε ότι υπήρχαν ποινικές, κακουργηματικές ευθύνες των μηντιαρχών και των τραπεζιτών και τεράστιες πολιτικές ευθύνες του πολιτικού συστήματος, οι οποίες πιθανότατα στην πορεία να προσωποποιηθούν και να γίνουν ποινικές κι αυτές. Μην λέτε ότι δεν βρήκαμε τίποτα και άνθρακες ο θησαυρός. Βρήκαμε και παραβρήκαμε κακουργηματικές ευθύνες και τις καταδεικνύουμε και τεράστιες πολιτικές ευθύνες του συστήματος που τις κάλυπτε. Σε αυτό έφτασε η πλειοψηφία και τα κόμματα Ένωση Κεντρών, Ποτάμι, ΚΚ και Χρυσή Αυγή με σοβαρές διαφοροποιήσεις αναγνωρίζουν ότι υπήρξε διαπλοκή. Και αρκετοί ομιλητές από τη Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όμως η κεντρική θέση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι, που είναι καταγεγραμμένη και στο πόρισμα, στη θέση τους, όλα ήταν καλώς καμωμένα, όλα ήταν αγγελικώς πλασμένα, τηρήθηκαν οι τραπεζικοί κανόνες, δεν φταίει κανείς, όλα ήταν συμπτωματικά, χάθηκαν τα δίστα πλήρως ο λαός, χωρίς να φταίει κανείς. Η απρόπτη μεταβολή συνθήκων και άλλα περίεργα. Είναι συνηθισμένοι, τους έχει μάθει ο λαός ότι κάνουν το μαύρο άσπρο, αλλά πλέον έχει κάποια χρόνια που τα πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη τους, γι' αυτό δεν τα ανέχεται. Εγώ θα κάνω ένα παιχνίδι για να δούμε, γιατί μου αρέσει να τα βλέπω στην πράξη. Όχι αν ήσασταν διευθυντές, αλλά αν ήταν δικά σας τα χρήματα, θα έδινε ο κύριος Βορύδης 200 εκατομμύρια δάνεια στο ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι δεν υπάρχει διαπλοκή, αν ήταν δικά του τα χρήματα. Ποιος θα τα πληρώσει τώρα αυτά? Τα πληρώνουν οι ηλικιωμένοι από τη μείωση του ΕΚΑΣ. Ο κύριος Λοβέρδος που λέει ότι δεν υπάρχει διαπλοκή, αν ήταν δικά του τα χρήματα, θα δάνειζε τη Νέα Δημοκρατία με 200 εκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει τώρα αυτά? Οι συνταξιούχοι που τους κόψατε 11 φορές τη σύνταξη. Ο κύριος Μηταράκης που λέει και αυτός ότι δεν υπάρχει διαπλοκή, αν ήταν δικά του τα χρήματα, θα δάνειζε 179 εκατομμύρια τα ΔΟΛ. Το ΔΟΛ. Και με θράσος ήρθε και μας είπε ότι είμαστε 90 χρόνια, εσείς να δούμε πόσο θα είσαστε. Είδαμε. Κύριε Σταμάτη, κύριε Γεωργαντά, κύριε Τζαβάρα που ήσασταν και στην Επιτροπή, θα δίνατε 160, αν ήταν δικά σας τα χρήματα, λέτε δεν βρήκαμε διαπλοκή, θα δίνατε 161 εκατομμύρια στον Πήγασο, θα δίνατε 115 στον Τηλέτυπο, 187 στον Αντένα, ο Πήγασος με σωρία αρνητικών στοιχείων, Τηλέτυπος Αντένα με εγγύηση την ταινιοθήκη τους, θα το δεχόσασταν αν ήταν δικά σας τα χρήματα? Ας ακούσει ο κόσμος. 45 εκατομμύρια στο πρώτο θέμα και να είναι εικονικές εταιρείες ή να ξεφυτρώνει η μία μέσα από την άλλη. Και πόσα άλλα. Ποιος τα πληρώνει? Ιδιωτικοί υπάλληλοι της γαλέρας των 500 ευρώ, οι άνεργοι που παίρνουν για λίγους μήνες μειωμένο επίδομα, οι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεωργιάδης θα έδινε 300.000 ευρώ. Λίγα λέει, για 300.000 ευρώ θα ασχολούμαστε. Καλά, τι είναι αυτά, σπόρια. Σε μια επαρχιακή εφημερίδα που τα παίρνει και την άλλη εβδομάδα κλείνει τη λειτουργία της, όπως έγινε με τον κύριο Καχανίων. Ούτε εσείς θα δίνατε στον αρχηγό σας. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί από τον κύριο Μητσοτάκη, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε κατηγορεί το δημόσιο, τους δημοσίους υπαλλήλους, έχει μια σημαία ότι θα επανακινήσει την ελεύθερη αγορά, την ιδιωτική οικονομία. Έτσι λειτουργεί η ιδιωτική οικονομία? Παίρνουμε 300 χιλιάρικα, ξοφλάμε ΙΚΑ, εφορία και την άλλη εβδομάδα κλείνουμε την εφημερίδα? Έτσι, και είναι να μην ασχολούμαστε, είναι ντροπή να τα αναφέρουμε? Είναι ο άνθρωπος που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι φέρθηκε, έτσι λειτουργεί η ιδιωτική αγορά, έτσι λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Και 11 χρόνια, γεια σας, δεν ασχολήθηκε κανείς, ούτε ο ίδιος ούτε η τράπεζα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η συμφωνία αλήθειας που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό? Δεν θα τα έδινε κανείς σας. Φυσικά ρητορικό ήταν το ερώτημα. Αν ήταν δικά σας, δεν θα τα έδινε κανείς. Ή ήταν ξένα, ή ήταν των καταθετών και τελικά του λαού που ανακεφαλοποίησε τις τράπεζες. Αποδείχτηκε η διαπλοκή και τα γράφουμε αυτά. Είδαμε σημεία και τέρατα. Εγώ που ασχολήθηκα πολύ με τα δάνεια των πολιτών, είδα πράγματα που δεν τα περίμενα. Τα είπαν και οι άλλοι ομιλητές. Δάνεια χωρίς εγγυήσεις, εικονικές εταιρείες, μπαλούνς, μπάμπουσκα,
κολάτερα εγγύηση ρευστό που τελικά το παίρνουν πίσω ακίνητα που δεν χτίστηκαν, ταινιοθήκες με 400 εκατομμύρια, απίστευτα πράγματα. Τα ακούν οι ιδιώτες που τις ενοχλούν οι πρακτικές κάθε μέρα και φρύτουνε. Και οι μάρτυρες το κατέθεσαν και έτσι αποδείχτηκε η διαπλοκή. Αντικρούω τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας, το έχω κάνει και στην Επιτροπή πολύ σύντομα. Οι συμβάσεις λοιπόν βοούν, υπήρξε διαπλοκή. Οι μάρτυρες κατέθεσαν πολλοί από αυτούς. Αλλά και δεν ήταν δυνατόν να πούνε «με πήρε τηλέφωνο», όπως λέει τώρα ο κύριος Βορύδης. Αυτά γίνονται και δεν λέγονται. Και αν το έλεγε κάποιος, θα του λέγανε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας: «Πού ήσουν 10 χρόνια και δεν μας το έλεγες, πρώτον. Δεύτερον, αποδεικνύεις αυτό που λες? Πού είναι ο άλλος που σε πήρε τηλέφωνο? Φέρ' τον εδώ να τον αποδείξεις». Μη λένε τέτοια πράγματα. Και η απρόπτη μεταβολή των συνθηκών που λένε σαν επιχείρημα, και ας δουν στα δικαστήρια τι γίνεται όταν πάει ένας πολίτης να την επικαλεστεί, δεν ισχύει στην περίπτωση, γιατί τα δάνεια συνεχίστηκαν να δίνονται και μετά την κρίση και είχαν τη συμπεριφορά ότι για πάντα θα υπήρχε αυτή η φούσκα. Αυτή θα ήταν για πάντα στην εξουσία με 40 και 45%. Για πάντα κάναν τεράστιες σπατάλες, ό,τι δηλαδή κάναν και με τη χώρα που βούλιαξαν. Αλλά και η ακροδεξιά που θέλει αίμα, ακόμα και χωρίς να έχει αποδειχθεί, αυτό είναι χειρότερο. Γιατί θα πας για κάποιους κατηγορούμενους, θα αθωωθούν πανηγυρικά και έτσι τελικά τους συγκαλύπτεις. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Αφού πω ότι είναι κωμικά αυτά που λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει το μόνο ενήμερο εγγυημένο δάνειο και είχε συμφωνηθεί ότι τα δάνειά του θα ήταν ακόμα και να μην έμπαινε στη Βουλή, είναι σαν να γίνεται ένας φόνος δίπλα σου και εσύ να ασχολείσαι με κάποιον που περνάει την διάβαση με κόκκινο. Και λες, μα περνάει τη διάβαση με κόκκινο. Τι κάνει αυτός εδώ πέρα? Δίπλα γίνεται φόνος και αν δεν το σταματήσει θα κάνει κι άλλον. Έτσι κάνετε κι εσείς. Ασχολείστε με το... Καταπίνετε την κάμελο και διηλίζετε τον κόνοπα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, με αυτούς στον κόσμο, με ποιον είναι, με αυτούς που πολεμούν τη διαπλοκή ή με αυτούς που την αρνούνται και άρα τη στηρίζουν? Με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα που κυνηγάμε τη διαπλοκή και αυτό ήταν η εξεταστική και θα συνεχίσουμε, ή με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ που τους στηρίζουν? Με εμάς ή με τους καναλάρχες? Με εμάς ή με τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει τα 200 εκατομμύρια, δεν μας λέει πως θα τα πληρώσει και ούτε στην Επιτροπή ούτε και σήμερα στην Ολομέλεια είπε ότι θέλει να πάει το πόρισμα στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει...